Ομοιρία, μέρο τη Κυπριακή ΑΟΣ και ειδικότερα την περιοχή που δέσμευσε η Δημοκρατία για σκοπού μελετών από το γαλλικό σκάφο Nautical Geo. Σύμφωνα με έγκυρε πηγέ του ΣΥΓΜΑ, η Άγκυρα εξέδωσε τρει νέε ναύτεξ, δύο στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και μία στην Ελληνική. Σε ό,τι αφορά την πολεμική παρουσία τη, σύμφωνα με αρμόδιε πηγέ, αυτή μειώθηκε από τρία πλοία σε ένα. Με το ερευνητικό σκάφο Nautical Geo να παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη Λάρνακα. Θα πάμε κατευθείαν στο αρχισυντάκτη του Δελτίου, Κυριάκου 56. Έχει μιλήσει με αρμόδιε πηγέ και θα μα παρουσιάσει απόψε σε χάρτη τη νεότερη εικόνα τη κατάσταση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα την αποτυπώσει εκεί. Πάμε κατευθείαν κοντά του, Κυριάκου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η τουρκική πειρατεία στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Το ερευνητικό σκάφο Nautical Geo παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι Λάρνακα. Χθε βρισκόταν στα 4 με 5 ναυτικά μίλια. Σήμερα είναι λίγο πιο κοντά στο λιμάνι, αλλά όχι τόσο ώστε να είναι ορατό από την ακτή. Έχουν δοθεί σε αυτό οδηγίε, όπω μαθαίνουμε, να περιμένει μέχρι νεοτέρα. Από την πλευρά τη, Άγκυρα εξέδωσε, όπω μαθαίνουμε, από πηγές πηγέ τρει ναύτεξ τρει νέε ναύτε ουσιαστικά. Με την πρώτη δεσμεύει την ίδια περιοχή εργασιών του ναύτη Καλτζέο μέχρι αύριο. Με τη δεύτερη θαλάσσια περιοχή στην Μόρφου. Και με την τρίτη περιοχή που όπω μαθαίνουμε εισέρχεται στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι. Κλιμακώνει λοιπόν την προκλητικότητά τη με τρει ναύτε η Τουρκία. Με το Νότι Καλτζέο να παραμένει αγκυροβολημένο, Κυριάκο. Α, ποια είναι η νεότερη πληροφόρηση σου για την παρουσία του πολεμικού ναυτικού τη Τουρκία. Όπως βλέπουμε και στον χάρτη, η παρουσία των πολεμικών ναυτικών της Άγκυρας μειώθηκε σήμερα σε ένα ε, πλοίο από τρία που ήταν χθες. Ουσιαστικά αποχώρησε μία φρεγάτα αλλά και η κορβέτα και παραμένει μέχρι τις τελευταίες ώρες μία φρεγάτα που φέρει το όνομα «Ορουτς Ρέις» και για να μην ε, προκληθεί σύγχυση χρήσανθε κυρίες και κύριοι φέρει το ίδιο όνομα με το ερευνητικό σκάφος «Ορουτς Race, που όπως μεταδώσαμε από χθε επίσης έπλεε στην περιοχή από τις 2 του μήνα που δέχθηκε την παρενόχληση των Ναύτη μέχρι τη Δευτέρα που αποχώρησε και αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Ατάλιας. Ναι, στο μεταξύ σήμερα ολοκληρώνεται και η κοινή ναυτική άσκηση ευνομία, στην οποία συμμετέχουν ναυτικές και αέριες δυνάμεις της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Έτσι, Κυριακό. Ακριβώς, το αξιοσημείωτο σε ό,τι αφορά την άσκηση ευνομία είναι ότι, όπως θα δούμε και στον χάρτη, αυτή μετακινήθηκε σήμερα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, Εχθέ ήταν στην Ελληνική ΑΟΣ, ε, συνεπώς με στόχο να σταλεί μια απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Χθες Είπαμε, η άσκηση ήταν εντό τη ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, αναμένε, αναμενόταν να ανέβει σε μία από τι φρεγάτε ο αρχηγό τη Εθνική Φρουρά, αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη. Σε ανακοίνωση τώρα του Υπουργείου Άμυνα τη Κύπρου, αναφέρεται ότι η άσκηση ενισχύει την κοινή ναυτική και αεροπορική παρουσία στον χώρο τη Ανατολική Μεσογείου για την εφαρμογή του δικαίου τη θάλασσα, του εθνικού διεθνέ δικαίου και του σεβασμού στου κανόνε δικαίου για ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. χρυσάνθη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ Κυριάκο.